Την Κυριακή 2 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία του Καθολικού Κημητηρίου στην ΚΟ, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης Λάρνακας που κατασκευάστηκε στην Ιταλία για τα λείψανα των δύο Ιταλών αξιωματούχων της μεραρχίας Ρεγκίνα που βρέθηκαν το 2015 στον κάμπο των Λάκων στο Λινοπότη. Κατά τη διάρκεια της τελετής, Έλληνας αρπηχτής θα παίξει το Il Silenzio. Ο Πιέτρο Τζοβάνι Λουίτζι, που βρίσκεται και πάλι στην ΚΟ, έφερε τα λιγοστά λείψανα των δύο αξιωματικών 26 ετών της μεραρχίας Ρεγκίνα που βρέθηκαν, όπως είπαμε, στον κάμπο των Λάκων τον Ιούλιο του 2015 μαζί με τα άλλα αντικείμενα προκειμένου να τα τοποθετήσει στον τάφο. Ο ίδιος μας μίλησε σήμερα μαζί με την κυρία Ελένη, η οποία φρόντιζε το κημητήριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και να θυμίσουμε ότι έχει παρασημοφορηθεί από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Allora, noi due anni fa, esattamente due anni fa, perché oggi ricorre il secondo anno, abbiamo fatto degli scavi a Linopoti e abbiamo trovato dei resti umani e abbiamo trovato dei pezzi di bottoni, tanti altri reperti. Prima di due anni, είχε έρθει στην ΚΟ. Πήγανε στο Λινοπότι και σκάψανε και βρήκανε κουμπιά. Βρήκανε αυτά τα παράσημα στο... μπράβο, βρήκανε τις παναγίτσες που είχαν οι άνθρωποι μαζί τους, τα δόντια, τα χρυσά, τα γυαλιά μιανού ανθρώπου, ναι. Και βρήκανε πολλά πράγματα από τους εκτελεστέντες, από τους Γερμανούς που τους σκοτώσανε, από τους Ιταλούς που τους σκοτώσανε οι Γερμανοί. Σωστά. Questi resti umani sono stati esaminati all'Università di Trieste e risultano appartenere a due giovani di 26 anni. Αυτά τα οστά που τα στείλανε και τα βρήκανε, τους είπανε, τα εξετάσαν και τους είπαν ότι δύο νέους αξιωματικούς είναι αυτά. Forse di Michele. Non lo sappiamo. E quindi io volevo fare questa operazione, però non potevo farla in proprio, costava troppo. E quindi ho lasciato perdere il progetto. Ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά εδώ πέρα, αλλά στήχιζε πολύ και το άφησε έτσι. Και τώρα φαίνεται τον βοηθήσανε. Και τα άρχισε να... Φτιάχτηκε στην Ιταλία δηλαδή το μνημείο και το έφεραν εδώ, έτσι. Φτιάχτηκε στην Ιταλία και το έφεραν εδώ και το φτιάχνουν για να βάλουν μέσα τα κόκαλα των δύο αξιωματικών νέων. Poi padre Luca un giorno mi ha telefonato per dirmi perché non andiamo avanti con il progetto. E allora io ho raccolto del denaro. Una persona verrà qui domenica proprio dall'Italia per questa cerimonia. Ο πάτερ Λούκας, το πάτερ ημών, μια φορά του τηλεφωνά και του λέει, γιατί δεν πάμε μπροστά με αυτό με το μνημείο. Και λέει, δεν έχω, λέει, λεφτά. Και μετά μάζεψε πολλά λεφτά και ήρθε από εισφορές από τους Ιταλούς. Και την Κυριακή θα έρθουν δύο άτομα, μου είναι πολύ καλοί άνθρωποι, τους γνωρίζω εγώ. Και θα έρθουν να δουν τη λειτουργία. Un signore verrà domenica. Mariano Colli. Colli, Comarco. Comarco. L'ambasciatore di Atene manda l'addetto alla difesa. Και λέει την Κυριακή θα έρθουν αυτά πατέρας και γιος που ήταν που απόγονοι. Ναι, και θα έρθει και ένας από το προξενείο. Από την πρεσβεία. Από την πρεσβεία θα στείλει ένα το... Τον ακόλουθο τον... Μπράβο, ναι, δεν ξέρω και τα ιταλικά, τι να κάνω. Quindi domenica. Domenica prenderemo le ossa che sono conservate... No, il mio? Prenderemo le ossa che sono conservate qui nella chiesa e le deporremo lì dentro quell'urna che verrà sigillata. Lei την Κυριακή θα βγάλουν τα κόκκαλα από μέσα, θα τα βάλουν εδώ και θα τα σφραγίσουν και θα γίνει η λειτουργία, το μνημόσυνο. Αυτό είναι μια υπόθεση την οποία την ξεκίνησαν εδώ και αρκετά χρόνια, θα το ρωτήσετε.
Σωστά. Και πώς νιώθει τώρα που ολοκληρώνεται ως έναν βαθμό. Λέει, ατέτο και questa storia che tu ti quando τα tanti anni, τα 2005. Το 2005. Σωστά. Και το τελειώνει ο ίδιος. Dal 2005. Io dico la verità. Ma che hai detto? Che hai detto? Λέω την αλήθεια, ότι αυτός ο άνθρωπος... Ναι, τι σας είπε εκείνος να μας πείτε. Και έτσι δεν βοντήρα τέσο. Α, κι, α λέει. Α λέει. Io spero che verrà parecchia gente. Lei... Non è stato invitato nessuno, inviti non ne sono stati dati, però ho comunicato e chi legge se viene si fa piacere. Lei non incalesse canena, alla oppio steli narti, calò sirte, na dune, che na pune, na... Να ακούσουν τη λειτουργία και τα ωστά. Questo filmato, se lei me lo regalerà, lo farò vedere nella chiesa dove io vado. Και αυτό το film, αν του το χαρίσεις, θα το όταν πάει στην Ιταλία, θα το δώσει μέσα στην εκκλησία, να το δουν και οι ανθρώποι, ίσως έχουν και νεκρούς από την ΚΟ. Σωστά. Κυρία Ελένη, εσείς φροντίζατε πάρα πολλά χρόνια εδώ το κημητήριο, έτσι δεν είναι? Ναι. Το φρόντιζα για την ψυχή του γονιού μου και για τους Ιταλούς που ήξερα. Ιταλικά μάθατε τότε, έτσι. Εγώ ήμουνα στην Ελβετία 40 χρόνια. Παντρεύτηκα ένα Ιταλό. Πέθανε το 92, τον πήγα στην Ιταλία, κάθισα, δούλεψα ακόμα λίγο και μετά ήρθα πάλι στην ΚΟ. Στα πατρογονικά σας, Ναι. Devi dire che sei cavaliere al merito della Repubblica. No, dillo. Dillo. Και ο πρόεδρος της Ιταλίας με έκανε καβαλιέρε. Τώρα τι θα πει καβαλιέρε, ούτε εγώ ξέρω. Πάντως σας τίμησε, το θυμόμαστε. Με τίμησε. Για την προσφορά σας. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Εγώ το έκανα από την καρδιά μου. Και για τους γονείς σας, όπως είπατε. Και για την ψυχή. Που είχαν καλές σχέσεις με τους. Ο πατέρας μου, ο καημένος, έβρισκε τους Ιταλούς γυμνούς, τους πήγαινε στην Τουρκία και τους άφηνε. Και όταν έβλεπε, περμέτε. Και όταν έβλεπε Γερμανό, έκανε έτσι το χέρι του, ότι χαιρετούσε Χάι Χίτλερ. Για να μην τον υποψιαστούν. Ναι. Και μετά έλεγε ο Θεός να μου κόψει το χέρι. Devi dire che io sono più conosciuto a Cossa che in Italia. Ναι. Και είναι πιο γνωστό στην ΚΟ παρά στην Ιταλία. Io lo digo a tutti. Γιατί το λέω παντού ότι αυτός ο άνθρωπος έδειξε καθεαυτού ότι τίμησε τους ανθρώπους του.